Εδώ έχουμε μια ειδική συμμετοχή εκτός συναγωνισμού με ένα αυτοκίνητο χωρίς μετατροπές, ένα τσερόκι με την μεταξία και σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Ξεκίνησε! Ετοιμάζεται να πάρει την πρώτη στροφή υπό τις επιφημίες και τα χειροκροτήματα του κόσμου. Του κοινού, βεβαίως, και των ανθρώπων που είναι πίσω από τις κάμερες και τα ρολόγια. Πάρα πολύ γρήγορη στροφή. Μπράβο, μεταξία μου. Πολύ σωστό πέρασμα. Ορθόν, πλησιάζει τα νερά, περνάει και την σταθερά πόρτα, ωραία. Μην το βλέπεις το έδαφος έτσι, είναι πάρα πολύ, πολύ γλυστερό, έτσι, υπάρχει πολύ λάσπη. Δηλαδή οι φωτογραφίες και το βίντεο δεν δείχνουν την πραγματική κατάσταση του τερένου. Ακριβώς. Και με ασφάλτινα ελαστικά θυμίζουν. Τα κορίτσια πήγαν πολύ καλά και προσπαθήσανε πάρα πολύ καλά, θα έλεγα. Δώσαν τον καλύτερό τους σε αυτό. Εδώ έχουμε τη διαφορά. Θα πάει από δεξιά και έξω από την ανηφόρα. Αλλά με πολύ μεγάλη φόρα. Και πολύ καλή ταχύτητα. Η εταιρεία φροντίζει λοιπόν, όπως βλέπουμε, για όλους και για όλα. Ακριβώς. Έτοιμη για τη μικρή λίμνη. Σωστό πέρασμα. Πολύ ωραία. Δεν θα κάνει τυχιαστή, θα συνεχίσει η τελική ευθεία. Πολύ θα καλά. Έλεγα την πάρα πόρτα, πολύ γρήγορη. Πόρτα με 150 την πέρασε. Πάμε με δασία μου εδώ, το αυτοκίνητο. Καλά, φοβερό. Λες και έχει 7 μποφόρ θάλασσα. Πάρα πολύ γρήγορη. Τέλεια, μπράβο. Ο Θάνος της δείχνει που να πάει. Και μπράβο, Θάνο, μπράβο, Θάνο. Συγχαρητήρια μεταξύ. Μπράβο, πολύ ωραίο, μπράβο. Πάλι Land Cruiser, τι γίνεται εδώ? Όχι, τώρα είναι το Ford. Πάμε, πάμε λοιπόν η Καρολίνα. Για δούμε την πρώτη στροφή. Πρώτη φορά οδηγεί τετρακίνητο όχημα. Πρώτη φορά συμμετέχει. Μπράβο της. Πάμε την πρώτη πόρτα. Πολύ καλά. Πολύ καλά, όντως. Πήρε γρήγορα στροφή. Εδώ δεν τέκειο θα μπορούσε, αλλά. Εδώ είναι, το φοβάται, λίγο το όχημα μου φαίνεται. Μυθικό και τα ακούσει κιόλα. Σωστά. Πάμε στην επόμενη πόρτα. Σταθερά. Την πέρασε πάρα πολύ καλά. Και πάμε στην επόμενη. Σωστά. Αέρας, ούτε άγγιγμα. Ταλέντο. Ακριβώς. Καθαριστήρια γιατί δουλεύουν. Αγχώθηκε. Σωστό. Οπα. Τι έχουμε. Τις έσβησε νομίζω. Δεν πειράζει, ξαναβάζει μπρος και συνεχίζει. Ναι, ακριβώς κάτι τέτοιο θα γίνει. Ξαναβάζει μπρος και συνεχίζει. Πάει να κάνει ξέβλημα στη λίμνη, να βουτήξει. Έτοιμη για το κλείσιμο. Μικρά τεχνικά προβλήματα. Τη στερούν πολύτιμα δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Αλλά συνεχίζει κανονικά. Πάντως τα πλάνα του Θάνου είναι πανοραμικά, καταπληκτικά, τέλεια. Πετάει. Έτσι ήταν, όπως θα πάρει σωστά τη στροφή για να δούμε. Από αριστερά. Σωστά. Πάμε δεξιά την ανηφορική. Έλα, Καρολίνα. Μην το κόβεις, δε. Έλα. Μην το κόβεις, δε. Πάτα. Δώσε.
Πολύ ωραία. Αργά και τεχνικά. Αργά και τεχνικά. Σαν μια έμπειρη off-roader. Οικογενειακή. Συμφωνήσαμε. Απόλυτα. Όχι, το αίμα, ρε παιδί μου, σε έχω δώσει δικό μου αίμα. Το γονίδιο, έχει περάσει το γονίδιο. Το γονίδιο. Πάμε στη μικρή λίμνη πλαστήρα. Μοιάζει λίγο και με του γκολφ, γήπεδο. Πραγματικά η Καρολίνα, όχι ότι είναι κόρη μου, αλλά έχει κάνει τεχνικά περάσματα και έχει κάνει πολύ καλή και τεχνική οδήγηση. Μάλλον σε έκανε ιδιαίτερα πιο πριν και. Εδώ είμαστε στη δύσκολη την πίστα που ήταν φόβος και τρόμος για όλες τις διαγωνιζόμενες. Χαλαρά, αργά, αργά. Έρποντας, Καρολίνα, έρποντας μπορείς. Πάρα πολύ καλό. Τέλειο, ε. Σωστή. Πάμε στην κατηφόρα. Αέρας. Αποδεικνύει ότι η ταχύτητα δεν είναι πάντα ζητούμενο. Ακριβώς, ακριβώς. Ετοιμάζεται για την τελευταία πόρτα. Οπ. Πάλι χάνει πολύ με δευτερόλεπτα, πάλι χάνει. Συνεχίζει, δεν χάνει τόσο πολύ. Τουλάχιστον έχει χάσει 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε να το πατήσει τώρα στην τελική ευθεία. Για να δούμε τι θα κάνει. Για πάμε να ακούσουμε το όχημα του, το θόρυβο του οχήματος. Δεν ακούει, ήταν αθόρυβο. Φανό είναι αθόρυβο. Τι σιλάντσια φοβερό. Καταπληκτικό. Ηχομόνωση φοβερή. Το πατά λίγο στο τέλος, ετοιμάζεται για την τελική στροφή του τερματισμού. Έλα! Πρόσεχε το Θάνο! Κοντούσαμε να πατήσουμε 7 φορές. Ωπα! Και ναι! Λήξη! Καταπληκτική! Μπράβο! Μπράβο την Καρολίνα! Ετοιμάζεται λοιπόν το. Δεν κρατιέται ναυσικά. Το Land Cruiser του Σπύρου που το οδηγεί ναυσικά. Σωστά! Βεβαίως! Η κεραία, ρε Θάνο! Πού είναι τοποθετημένη, δεν είναι. Είναι κεραία, είναι στο. Μας πιάνει το λιφορό. Ακριβώς. Πάμε ναυσικά. Η ναυσικά λοιπόν το αστέρι μου. Στρίβει την πρώτη στροφή. Μήπως οδηγεί επιφυλακτικά. Στην αρχή, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το πατήσει λίγο περισσότερο. Ναι. Το πατάει αρκετά. Βέβαια, βέβαια. Δώσ' το. Δώσ' το. Έτοιμη για την πρώτη πόρτα. Μαεστρικό πέρασμα θα έλεγα. Η κεραία μας δείχνει την κατεύθυνση. Η κεραία είναι βεβαίως, ακριβώς. Κεραία παύλα σημαία. Μήπως είναι το ρολόι που είχαν οι αρχαίοι βάση ηλίου και μας έδινε την ώρα. Ηλιακό ρολόι. Ηλιακό ρολόι, ακριβώς. Πάντως μέχρι στιγμής τα καταφέρνει πολύ καλά. Μπράβο ναυσικά μου, μπράβο. Ετοιμάζεται. Πάμε για εκτόξευση ύδατος. Έλα, πάτησε το. Παρέκκληση. Όχι. Αριστερά. Ω, το σώζει τελευταία στιγμή. Και δεξιά. Για να δούμε εδώ που έμεινε η Μαριάννα. Ω, με αρέσει. Η ναυσικούλα μας το πέρασε. Μπράβο, ναυσικά. Έτοιμη για το επόμενο. Δεξιά, αριστερά και πάλι δεξιά. Η λίμνη πλαστήρα. Σαν να έχει το σχήμα της λίμνης πλαστείας μου φαίνεται. Δεν αποκλείεται. Η φύση ξέρει τι κάνει. Άδικα δεν το βαπτίσαμε. Πάμε λοιπόν στη χιαστή. Φωνές κακό της επιτροπής εκεί του. Δεν χρειάζεται όμως γιατί. Α, όχι, έχουμε εδώ ένα μικρό κρέμασμα. Οπ, θα έχουμε ρημούλκη σήμερα κάτι. Να μην βάλουμε και μια ρημούλκη στα πλάνα μας. Αυτό έγινε εξυπίτηδες, έτσι, για να δώσουμε λίγο θέα, να εμπλουτίνουμε το βίντεο. Σωστό, σωστό και αυτό. Θα παρακολουθήσουμε τώρα πώς γίνεται η μολύγηση. Ο Αντώνης ο εργάτης δουλεύει. Και αυτή η μικρή βοήθεια... Τίποτα, βλέπεις, δεν ήθελε, ένα τάκ, τίποτα. Ένα πολύ μικρό. Και είναι αυτό που σου είπα για το θέαμα, έτσι, για το εμπλουτισμό του βίντεο, των εικόνων. Έλα, παιδιά, συντομεύετε, παιδιά, λίγο γρήγορα. Λίγο γρήγορα. Έλα, Αντώνη. Τα έχει μπλέξει ο Αντώνης. Καταπληκτική δουλειά όμως, όλα τα παιδιά. Έτοιμη να συνεχίσει. Λες να έπαιξε ρόλο κεραία στοιχεία αυτή. 100%. Θα δείξει ο τεχνικός. Πήρε από το GPS λάθος στίγματα. Μπλόκαρε λίγο το anti-locking system του αυτοκινήτου. Κάτι έγινε σίγουρα. Θα αναπληρώσει την ευθεία όμως. Δεν μπορεί. Σκληρό πέρασμα, αλλά επιτυχές. Πάμε λοιπόν για την τελική ευθεία. Έλα ναυσικά, με μεγάλη φορά. Αντί να κοβηθεί το αυτοκίνητο η κεραία κουνιέται, Θάνο. Εδώ η Λίνα.
Έτοιμοι για τον τερματισμό. Έρχεται και ο Ρόης με το ρολόι στο χέρι. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο της, μπράβο της. Μπράβο, πολύ ωραία. Πάμε στην Έλενα. Λοιπόν, μια καινούργια συμμετοχή. Δεν έχει σχέση με το βουνό και το off-road. Μιτσουμπίση Παντζέρο Σπορ. Ακριβώς. Από τις πρώτες συμμετοχές. Και πάει λοιπόν η Έλενα μας η καλή. Νομίζω ότι είναι μεγάλο και βαρύ όχημα. Και δεν ξέρω, ο οίκος της μηχανής είναι πολύ αρκετά καλός και γλυκός. Θα έλεγα. Πέρασε πολύ καλά την πρώτη πορτίνα. Πρώτη ευθεία. Ο δρόμος είναι πολύ πιο ανώμαλος από ό,τι φαίνεται εδώ, να ξέρετε. Φαίνεται ίσιο, αλλά έχει μπουνελάκια. Ακριβώς, πάμε στην πόρτα την αριστερή. Δεύτερη πόρτα. Σωστά. Πολύ καλά το πάει, Ρεθάνο μου φαίνεται, έτσι. Εδώ λοιπόν το πέρασε πολύ σωστή πορεία. Χωρίς ποινή. Χωρίς ποινή. Πάμε εδώ να μπούμε και στη λίμνη λίγο να το ξεπλύνουμε. Πολύ προσεκτικά. Και ναι, περνάει με άνεση. Ακριβώς, μπράβο, ναι. Και ετοιμάζεται για το πρώτο πλήσιμο. Μου φαίνεται σαν έμπειρη, έτσι. Έτσι φαίνεται. Σωστή και η πόρτα. Πάμε για την... Αριστερά, μπράβο, προς στιγμή πήγε να πάει δεξιά, το σώσαμε. Και ετοιμάζεται για την πρώτη ανηφορίτσα. Το πρώτο βουναλάκι μας. Πάμε αργά, Έλενα μου. Πάμε, Έλενα μου. Αργά, μπράβο. Αυτό είναι. Ωπωπω, άκουσες καρδιά. Πολύ καλό, πολύ καλό, πολύ καλό. Πάμε λοιπόν στη λίμνη πλαστήρα. Τη μικρή λίμνη πλαστήρα. Ζυγίζει το πέρασμα, ναι. Ετοιμάζεται να μπει. Πλάτς πλούτς και ναι. Τεχνικά, πολύ ωραία. Έτοιμη για τη χέστη. Για να δούμε εδώ, Έλενα, τι κάνεις εσύ. Πού πας, δεξιά. Οπ, εδώ της κόστησε βαθμό ποινής. Γιώπησεν. Όχι, εδώ νομίζω δεν έχει γιώπησεν βαθμό ποινής. Δεν έχει εδώ. Σωστά. Μόνο στο εμπόδιο νομίζω είναι. Όχι, εδώ δεν έχει προς πίσω, ελεύθερα. Πού πάει, παιδιά, πού πάει, χάσαμε την πόρτα. Έλενα, γύρνα πίσω. Χάσαμε την πόρτα, χάσαμε την πόρτα. Θα την ξαναβρει όμως. Μια μικρή παράκαμψη. Και ξανά πολύ καλή η Έλενα θα είναι. Δεν το περίμενα. Δημιουργεί δική της πίστα. Ακριβώς. Χαρά σε δικούς της δρόμους. Εδώ πήρε ποινή. Εδώ είχαμε εδώ πήρε ποινή, Έλενα μου. Κακώς έκανες, όπιστε να κάτω μου, πέρναγες. Θα προλάβει να αποκαταστήσει με το χρόνο. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ευθεία. Πήρε την τελική ευθεία. Εδώ που το πατάμε. Θα βρήκαμε το χρόνο. Έλα, Έλενα. Πάμε. Δώσ' του. Εδώ γιατί κόβεις, κορίτσι μου. Πάμε λίγο, πάμε λίγο ζωντανά. Έτσι, έτσι, έτσι. Να πάμε. Ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ο ιδιοκτήτης του Αλέξανδρος ήταν λίγο καταχλωμός, το βλέπω. Πάμε να δούμε την επόμενη που είναι η Κατερίνα με τον Wrangler. Επίσης πρωτοφανιζόμενη νομίζω, πρώτη φορά. Ω, πήρε φορά. Και ίδιανε, ο Μάνος έχει συμμετοχές αρκετές. Ω, σωστά. Πάμε λοιπόν, Κατερίνα. Ακούς τον ήχο του τετράλι του κινητήρα. Βέβαια. Και ω, μεγάλη ταχύτητα. Προσεγγίζει προσεκτικά. Πολύ ωραία. Μέχρι τώρα που ασχόλησε πήγαινε αρκετά καλά, έτσι. Παίζω ένα δευτερόλεπτο νομίζω. Πολύ υψηλό επίπεδο. Η γραμματεία έχει πάρα πολύ δουλειά λοιπόν. Ποιος κράταγε το χρόνο, θυμάσαι. Όποια σημεούλα βρέθηκε στον δρόμο. Μία ή δύο. Μία. Την πατήσαμε λίγο. Πάμε για το πρώτο κλείσμα. Ωραίο θέαμα. Το ωραίο ήχος. Πολύ ωραίο το θέαμα. Η εκτόξευση του πέρασμα. Πάμε για την ανηφορική. Θα τα καταφέρει. Θα γλιστρήσει, αλλά θα ανέβει. Το άνετα. Πάμε για τη μικρή λίμνη πλαστήρα. Πολύ ωραίο. Πάμε για τη μικρή λίμνη μας. Σωστό πέρασμα. Αριστερά, δεξιά. Εδώ λοιπόν είμαστε το τεχνικό. Με τις οδηγίες του επόπτη. Πολύ καλό πέρασμα. Πάμε την κατηφορική, την πορτούλα, μου φαίνεται να πάρει ποινή. Μια όπιστε θα κοστίσει. Πάει λοιπόν χρόνο. Η ποινή, Θάνο, πάει η ποινή. Πόσο καλά πήγε, καλά πήγε. Πολύ καλά, 10 δευτερόλεπτα ποινή. 10 δευτερόλεπτα ποινή, ακριβώς.
Νομίζω είχε και στο τέλος ένα ίδιο πρόβλημα, θα το δούμε τώρα. Εδώ δοκιμάζεται. Λοιπόν, πάμε στην τελική ευθεία. Και πλάστα στον αέρα, πετάμε. Δώσ' τα, Κατερίνα. Πάτα το. Εκεί, εκεί, σπάστο. Ω, με πολλή φορά. Αλλά ω, γιατί δεν έσυρε το τιμόνι. Δεν γιατί έσυρε, δεν θάνω. Μία όπισθεν, νομίζω θα. Έκανε καλή μία. Και δεύτερη όπισθεν. Η πρώτα κρίμα, κρίμα, γιατί είχε πολύ καλό χρόνο. Είχε 4 με 5 ποινές, πραγματικά κρίμα. Συγχαρητήρια όμως, συγχαρητήρια. Αδικήθηκε. Μπράβο, Κατερίνα. Και επιτέλους ένα παντζέρο. Συμμετοχή, Λίνα. Λίνα. Χρώμα πολύ καλό, μπορντό, μ' αρέσει. Πάμε, Λίνα μου, και πάμε. Ξεκινάμε. Ξεκινάει λοιπόν το όχημα. Πάει για την πρώτη πόρτα με μαεστρία. Ανοιχτά και σωστά. Επιφυλακτικά θα έλεγα, αλλά αποτελεσματικά. Επιφυλακτικά θα έλεγα. Και πάμε για την πρώτη ευθεία. Λίγο πιο γρήγορα, Λίνα, λίγο πιο γρήγορα. Πάτα το, πάτα το. Και ο μαγικός ήχος του παντζέρο. Πάντα. Προσεκτικά, προσεκτικά λοιπόν τις πόρτες. Προσεκτικά. Απλά βέβαια μετράει και ο χρόνος. Μετράει σίγουρα ο χρόνος. Μετράει και το αποτέλεσμα, να μην πάρει ποινές. Κάθε ποινή θυμίζουμε είναι 10 δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Και αργά αλλά σταθερά. Ας ελπίσουμε να το πατήσει λίγο πέσω εδώ τώρα. Και όχι τον κύριο που βρίσκεται εκεί. Πάμε! Ένας από τους επόπτες. Πάμε λοιπόν στην πόρτα. Η επόμενη πόρτα. Ένα μικρό ριακάκι. Και χωρίς ποινή συνεχίζει. Πάμε λίγο ξέπλυμα. Όχι χρήματος, αυτοκίνητο. Όχι, σωστά, σωστά. Και ετοιμάζει για τα φορά. Πάμε να μας το ξεπλύνει από κάτω καλά. Άστον Αντρέα, πάθα το. Σωστό. Σωστή πόρτα. Το βουναλάκι μας. Αυτό πολύ γρήγορο πέρασμα. Αυτό το πέρασε όμως πολύ γρήγορα. Πολύ ναι, γρήγορα πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά. Δείχνει θάρρος και τόλμη. Πλησιάζει το επόμενο εμπόδιο. Πάμε η λίμνη πρασίδα μας. Ένα, δύο, σωστό. Και αριστερά για τη χιαστή. Στη χιαστή τι γίνεται εδώ. Εδώ πέρα θέλει σταθερή ταχύτητα χωρίς να πάρει βαθμούς ποινής και χωρίς όπισθεν. Ετοιμάζεται, σωστά. Αργά, άνετα θα έλεγα. Αργά. Πολύ καλά. Έκανε ένα σήκωμα λίγο το αυτοκίνητο, μια προσέφερε λίγο θέαμα στο κοινό. Σωστά. Και ετοιμαζόμαστε για την τελική ουσία. Εντάξει, γύρω-γύρω έχουν ανάψει κάμερα στο Πρωτεπιστάνο. Παντού. Βέβαια. Φωτογραφίες, αφού βίντεο. Ήταν ένα αγώνα πολύ σκληρό και. Και με πολύ καλή οργάνωση. Κρίθηκε σε διψήφιο αριθμό δευτερολέπτων. Στο τσακ. Οι τρεις πρώτες όσες ήταν στο τσακ. Και ετοιμάζεται για την ευθεία. Πάμε στην τελική ευθεία. Λεωφόρο Συγκρού. Πολλά χιλιόμετρα. Εδώ το ακροατήριο επιθυμεί, βοηθάει. Φωνάζει. Ετοιμάζεται για την τελευταία στροφή. Συγχαρητήρια. Σκυλιά γαυγίζουν και ναι. Καλή οδήγηση. Πολύ καλή. Τι έχουμε εδώ. Η Γκάμι. Θα το αφήσω αποκλειστικά σας να το προσπαθήσω να μην πλήσω εγώ. Όχι, θα το κάνουμε ναι, μαζί. Θα το κάνουμε πάλι Land Cruiser, τι γίνεται εσύ με τον Land Cruiser. Καλά τώρα βέβαια, ξέρεσαι. Έχουν υπάρχει μια. Κυριεύσει το off-road. Μια υπεροχή. Μια υπεροχή. Ας μην κρυβόμαστε άλλωστε. Αυτό είναι αλήθεια. Η Γκάμπη κάνει τους τελευταίους τεχνικούς ελέγχους. Final check και πάμε. Έφυγε. Μαγικό τι ορμή είναι αυτή. Μαγικός ο ήχος. Πάμε την πρώτη πόρτα. Πολύ γρήγορα την πήρε. Όντως, πολύ γρήγορα. Θα το σπάσει η Γκάμπη το αυτοκίνητο. Αριστερά. Αριστερά, Γκάμπη μου, αριστερά. Ορθόν, μπράβο, σωστά. Μπράβο. Μήπως είναι πολύ γρήγορη. Να κόψει λίγο γιατί θα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Ακριβώς, ακριβώς, ναι. Ναι. Λάσπες πετάγονται. Οπ, αριστερά. Αριστερά. Και άλλο αριστερά. Έλα. Α, μπράβο. Απέφυγε την ποινή λοιπόν. Φαίνεται, απέφυγε την ποινή. Με έξυπνο τρόπο. Βεβαίως, πάει να πληθεί στη λίμνη. Να η πορτούλα μας. Τα απόνερα. Να και ο άλλος ο στήλος που περάσει απ' έξω. Έχασε μια πόρτα. Πάει, πάει. Μια ποινή. Μια ποινή. Τι βάλαμε.
Την ανηφορίτσα. Η επιτροπή μας την είπε την πίνη. Δεν ξέρω ποιο ήταν στην επιτροπή. Ω, πάει και εσύ με ούλα. Δύο πίνες. Θα ελέγξω τις πίνες. Έχει πάρει πολύ φορά. Θα ελέγξω το ποινολόγιο μου φαίνεται. Η επιτροπή ενστάσεων θα δημιουργηθεί του θέματος. Δύο πίνες. Πάλι λάσος πετάγονται. Τι λασποτήρες έχεις βάλει. Ναι, βέβαια, βέβαια. Λασποτήρες πλαστικού. Τι λασποτήρες να δει. Πολύ ωραίοι. Εφταπτή μη σπάσιμη. Άθραυστη. Άθραυστη εννοώ. Για να δούμε το εμπόδιο της κάμε. Για να δούμε. Ας ελπίσουμε ότι το περάσει. Εγώ δεν έβλεπα και τίποτα. Θα το περάσει σίγουρα. Και σπινιάρισμα και... Ναι. Έλα. Ελπίζω να έχει κλειδώσει το κερδικό διαφορετικό. Πήγε να... Ως να καρμούς του τσερόκι άνοιξε. Πήγε ευθεία για το τσερόκι, αλλά βρήκε τον δρόμο της ξανά. Τυχαίαση, τα περάσανε, την περάσανε όλα τα κορίτσια μου φαίνεται. Εκτός από μία-δύο, θα δούμε στα επόμενα βίντεο. Λοιπόν, πάμε εδώ να συνεχίσουμε στην επόμενη πόρτα. Λες να τον κρατώ στην ευθεία, τι λες. Για να δούμε. Πόσα θα πιάσει, πρέπει να είχαμε μετρητή ταχύτητας. Για πάμε. Πάτα το. Ο ποδένης γιώνει πουθανά. Πλάγιο λισθένει, δεξιά αριστερά. Ετοιμάζεται να απογειωθεί. Πάνω τον ήχο. Ετοιμάζεται να πατήσει και... Όπα. Και στο τζακ! Καταπληκτικό, καταπληκτικό. Καλό τέλος, καλό τέλος. Τι έπαιξε αυτό, Land Cruiser. Πάμε, Αντιγόνη μου. Η Αντιγόνη πριν τον αγώνα κάνει δηλώσει στο μεταξύ ότι θα πάει πάρα πολύ καλά και έχει σίγουρα την πρώτη θέση. Έτσι είπε. Όπως βλέπετε, περνάει την πρώτη πόρτα άνετα. Προχωράει δυναμικά. Καζώνει. Βέβαια. Ο καταπληκτικός ήχος του οχήματος της Αντιγόνης. Τι είναι, Land Cruiser είναι. Μάλλον. Ναι, Land Cruiser είναι. Βέβαια. Το όχημα. Πάμε στην τρίτη πόρτα. Προσεκτικά. Πολύ ωραία. Λάσπη απερίγραπτη. Πάει μια ποινή. Έφαγε μια. Την έγραψε η επιτροπή την ποινή, θα λε. Ή την ξεχάσαμε. Σίγουρα. Να το ελέγξουμε. Θάλασσα. Περνάει την άλλη πόρτα, ετοιμάζεται για την ανηφορική. Ετοιμάζεται για την ανηφορική, βλέπουμε. Έχει κόψει λιγάκι. Πάμε. Σωστά. Αργά. Και τώρα λίγο γκάζει. Πρέπει να δίνουμε και ονόματα στις πόρτες, στις τροφές, να ξέρουμε πώς θα τις λέμε. Βεβαίως. Ετοιμάζεται για τη λιμνούλα. Η λίμνη πλαστήρα. Είναι η μίνι λίμνη πλαστήρα, η μικρή. Περνάει, πάει στη χειαστή. Τώρα. Θα χρειαστεί τράβηγμα, λες. Για να δούμε. Το σκέφτεται τώρα λίγο Αντιγόνη. Εδώ έχασε δευτερόλεπτα. Έχασε πολύτιμα δευτερόλεπτα, παιδιά. Σκόστησαν μία θέση αυτά τα δευτερόλεπτα. Ακριβώς. Αργά, σπινιάρει λίγο, αλλά. Τα κατάφερε. Το πήρε. Μπράβο. Και δεξιά. Πάμε την κατηφορική για να μπούμε στην τελική ευθεία. Ενθουσιασμένη από το πέρασμά της τώρα έχει. Θάνο μου φαίνεται πήγε καλά η Αντιγόνη. Πώς το βλέπεις. Θα δείξει ο τελικός χρόνος. Μην ξεχνάμε ότι μετράει και ο αγώνας δεξιοτεχνίας που θα δούμε μετά στο πέρασμα εμποδίων. Και τώρα στην τελική ευθεία για να τον καζώσει. Για λίγο να σταματήσουμε να ακούσουμε ήχο αυτοκινήτου. Μην μιλά. Θηρίο ανήμερο το όχημα. Θηρίο ανήμερο, παιδιά. Θηρίο ανήμερο. Και πλησιάζει τον τερματισμό. Λήξεις. Τέλεια. Μπράβο. Εδώ τι έχουμε, Πέτρο. Λοιπόν, ξεκινάει η Μαρία. Με το Ράγκλερ, η αγαπημένη μου η Μαρία, τη φίλη μου, η κολλητή μου. Πάμε, Μαρία μου. Και έχουμε μία όπισθεν πριν την εκκίνηση ακόμα. Όχι, δεν είχαμε δώσει. Ο αφέντης δεν είχε μιλήσει. Εντάξει. Πήγε, ξεκίνησε από πολύ μπροστά. Θα το συγχωρέσω εγώ στη Ζούλα. Εντάξει, είναι. Άντε, Μαριό. Πάμε. Και έφυγε. Εδώ θα ακούσουμε θόρυβο κινητήρα. Τι θα πει θόρυβος κινητήρας. Γλυκός και ωραίος. Κάτι έχει κάνει με την εξάρτηση ο Αντώνη που φαίνεται και ακούγεται έτσι. Πάμε, Μαρία, πάμε. Άγριο. Πολλές στροφές του κινητήρα, μεγάλη ταχύτητα. Καπνί δεξιά και αριστερά. Σωστό το εμπόδιο. Σωστή κατεύθυνση. Πανοραμικά τα πλάνα μας, επαναλαμβάνω. Και η λίμνη καταπληκτική όμως βλέπεις. Και η λίμνη καταπληκτική. Απαράμιλης ομορφιάς. Οι χρωματισμοί. Ο καιρός καταπληκτικός. Η καλύτερη μέρα για off-road.
έτοιμη για το επόμενο πόδιο. Η τοποθέτηση στις κάμερες ήταν στις κατάλληλες μοίρες, μου φαίνεται. Σε κέριο σημείο για να καλύπτει. Σε κέριο σημείο και σε όλο το φάσμα. Καταπληκτικό πέρασμα. Πάρα πολύ νερό. Πόβο, πλήσιμο έξω. Θέαμα, θέαμα. Μέσα έξω. Ανηφόρα. Κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Πάμε προς τη λίμνη πλαστήρα. Εδώ λίγο μπήκε λίγο πολύ γρήγορα. Πήρε λίγο ανοιχτά, πολύ, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Δεν έχει ποινή. Πολύ γρήγορα. Για να σε δω, Μαρία μου, την τέχνη του στοιχειαστή. Ναι, προσεκτικά, αργά. Και ο, βλέπουμε κλίση, αλλά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία. Και δεξιά. Μπράβο, μπράβο. Εδώ είναι, δεν θα τη χάσει, θα στρίψει ακριβώς, δεν θα χρειαστεί όπισθεν. Μπράβο. Στο τσακ, στο τσακ. Υπολογισμένα, ζυγισμένα τα πάντα. Τα πάντα όλα. Και πάμε για την τελική ευθεία. Για να δούμε τελική ευθεία τι θα κάνει, θα το πατήσει. Πάμε. Δεν ακούω. Ναι. Φωνάζει ο κινητήρας. Έχω την εντύπωση χωρίς να έχει ανεβάσει ταχύτητα, αλλά πάλι αποτελεσματικό, ναι. Έτοιμη για το τερματικό. Μπράβο, μπράβο, ωραίο. Πάρα πολύ καλή. Μπράβο λοιπόν σε όλα τα κορίτσια μας, συνεχίζουμε. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Σουζούκι. Κάτσε να ακούσουμε οδηγίες του Σπύρου. Να ακούσουμε και λίγο Σπυρόπουλο. Πάμε. Και ξεκίνησε. Και φεύγει η Ντανιέλα. Πάει με 1000 λοιπόν. Ξεκίνησε πάρα πολύ γρήγορα. Πολύ δυνατά. Τη στροφή επίσης πολύ γρήγορα. Τέλεια. Πάμε. Δώσ' του. Ανεβάζει χιλιόμετρα. Α, πολύ γρήγορο πέρασμα. Μου φαίνεται την υποψήφια τις πρώτες θέσεις. Με μεγάλη μαεστρία και ευκολία και άνεση. Αστραπή θα έλεγα, έτσι. Εκμεταλλεύεται το μικρό του αυτοκινήτου για να περάσει με πολύ άνεση τα εμπόδια. Ακριβώς. Πάμε στο ποταμάκι μας, το μικρό, το ριάκι που λέω εγώ. Επίσης με ασφάλτινα ελαστικά, αν δεν κάνω λάθος. Βεβαίως. Πάμε να πάρα πολύ καλό. Νερό. Και έχουμε επίσης πάρα πολύ νερό εδώ. Πάμε την ανηφορική. Εδώ θα πετάξει το αυτοκίνητο. Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Αέρα. Δεν το συζητώ. Πλησιάζουμε πάρα πολύ φορά το επόμενο εμπόδιο. Μικρή λίμνη πλαστήρα. Ακριβώς. Μικρές λακκουβίτσες. Πάμε. Σωστά. Πολύ καλό, πολύ καλό. Mm. Υπολογισμένα στην λεπτομέρεια. Yeah. Εδώ τι γίνεται. Θα το περάσει εύκολα, πιστεύω. Πάρα πολύ ωραία. Με ένα τέλεια. Σχεδόν νορμάλ αυτοκίνητο. Τέλεια. Ο χρόνος πρέπει να είναι πάρα πολύ καλός μέχρι στιγμής. Ο χρόνος είναι πραγματικά, πραγματικά. Αν πατήσει γκάζι και στο τέλος θα είναι από τους πρώτες. Άψογο. Μικρές αναπηδήσεις και φύγαμε για την τελική ευθεία. Άψογος χρόνος, άψογο οδηγός. Πάμε λίγο να ακούσουμε και λίγο τώρα. Δώσ' τον ρε Ντανιέλα, δώσ' τον να πάρει. Πολύ εδώ θα κρυθεί, εδώ θα κρυθεί. Πάρα πολύ γρήγορα. Το κοινό μας, το κοινό μας. Μπράβο. Έτοιμη, καταπληκτική. Τέλεια. Και εδώ έχουμε τη συμμετοχή της Μάγδας. Με ένα με πολύ ιδιαίτερο όχημα. Με το λευκό τζίμινι που έγινε Mitsubishi Vanaki. Πολύ γκάζι στην πρώτη στροφή. Την παίρνει αρκετά γρήγορα. Ετοιμάζεται για την ευθεία την πρώτη. Μεγάλος όμως το όχημα, αλλά πάει καλά βλέπω. Η μηχανή είναι ασυγκράτητη. Γρυλίζει, ουρλιάζει. Ασυγκράτητη. Με μεγάλη ταχύτητα περνάει τα εμπόδια και τις πόρτες. Ακριβώς, μαεστρικά θα έλεγα. Πολύ σωστά. Εδώ το μικρό το ριακάκι μας, το περνάμε άνετα. Ίσιο, μα έτοιμη για την πρώτη λιμνούλα. Για πάμε λίγο με φόρα, βγάλε μας λίγο νερό. Βγάλε μας λίγο νερό. Είναι ψηλό το κοίτα εδώ. Ωραίο. Πάμε την ανηφορική. Πάμε το ανηφοράκι.
Πολύ σωστά, συνεχίζει. Μία καλοσχεδιασμένη πίστα που έχει σχεδιαστεί από τεχνικούς της off-roads. Για να μπορέσει ακριβώς να εξεγρυφωθούν πολύ γρήγορα ο χρόνος της. Περνάει τα εμπόδια με πάρα πολύ γρήγορα. Μήπως είναι και χωρίς ποινή ως τώρα? Μέχρι στιγμής έτσι φαίνεται και με πολύ καλό χρόνο. Έλεγα λοιπόν ότι τα εμπόδια έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο ώστε να αναδείξουν όλα τα οχήματα τις αρετές τους και οι οδηγοί. Σε όλες τις πιθανές συνθήκες. Εδώ τώρα κοίταξε να δείτε. Αυτό ήταν αυτό μία, μία μικρή ποινή. Χωρίς να χρειάζεται καν. Χωρίς λόγο. Δεν πειράζει. Έχει όμως πάρα πολύ καλό χρόνο. Εδώ τώρα θα κάνουμε στην τελική ευθεία, μπας και καλύψουμε ένα δευτερόλεπτο. Από την ποινή. Κουνιέται πάνω κάτω το όχημα. Με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα. Ο Σπυρόπουλος φωνάζει. Και πολύ καλή στροφή. Λήξεις. Μπράβο. Και άλλο ένα Wrangler μέσα στη διαδρομή. Κόκκινο χρώμα, ελκυστικό της φωτιάς και η τούλα μας. Με έναν εκπληκτικό θόρυβο, άκουσες πως έκανε. Εκπληκτικό θόρυβο, εκπληκτικό αυτοκίνητο, με πολλές δυνατότητες. Πολύ καλά εξοπλισμένο, ετοιμάζεται να περάσει το δεύτερο εμπόδιο. Επίσης πολύ γρήγορα. Μήπως πάει πολύ γρήγορα. Είναι μεγάλη δύναμη. Μπράβο. Μπράβο, πάμε. Σωστά. Πολύ ωραία. Έχουμε εδώ το μικρό το ποταμάκι. Περνάμε καλά. Σωστά. Τόρμα του οδηγού το είπαμε. Η τούλα. Είναι η τούλα. Η τούλα. Ωραία. Πάρα πολύ νερό. Ένα πολύ ψηλό άμαξι. Οπ, εδώ έχασα ένα σημάδι. Στην ανηφόρα κανένα πρόβλημα, είδες με τι άνες πέρας όμως. Τίποτα. Έτοιμη για τη μικρή λίμνη. Άμε. Εντυπωσιακή και εδώ. Πιστεύω δεν θα υπάρχει πρόβλημα εδώ πέρα. Για πάμε να τη δούμε. Εύκολα, εύκολα. Ετοιμάζεται να πατήσει τον Αντώνη, αλλά το μετανιώνει τελευταία στιγμή και φεύγει δεξιά. Του δώσε χάρη, του δώσε χάρη. Τον τρόμαξε λίγο, εντάξει. Έτοιμη κατηφορικό και ευθεία. Εδώ περιμένουμε πολλά γκαζιά. Για πάμε λίγο να το δώσουμε. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Πολύ καλός. Εδώ έχουμε μια έκτακτη συμμετοχή εκτός συναγωνισμού. Η Μαριάννα, το Ζιρίνιο, αν θυμάμαι καλά. Σωστά. Θα μας κάνει έναν αγώνα επίδειξης, θα έλεγα. Έναν αγώνα συναγωνισμού. Τεχνικών περασμάτων χωρίς χρονομέτρηση. Μετά από παράκληση της ιδίας, την οποία αν το έτοιμα της έκανε δεκτό η Επιτροπή. Στα κεντρικά γραφεία της Offroads, στο Γενικό Συμβούλιο. Μετά από προσχετικό έλεγχο, αποφάσισε να κάνει δεκτή την αίτησή της. Ναι, αλλά... Σε συνεννόηση με τον αφέντη για τον χρόνο. Γιατί δεν ξεκινάει. Πάμε. Α, αυτό είναι. Άλλο ένα Land Cruiser. Πέτρο. Νομίζω ότι διαγωνισμός Land Cruiser πρέπει να είναι λίγο τάνατος. Πολύ γρήγορα. Σαν high speed πάει ρε παιδί. Σαν high speed. Παναγία μου. Πολύ γρήγορα στην πρώτη στροφή. Με πάρα πολύ φόρα στη δεύτερη. Αγάπη μου, θα το σπάσει σιγά. Είπαμε, δεν σπάει αυτό, αλλά θα το σπάσει σιγά σιγά. Πήρε λίγο παραπάνω, αλλά τη δεύτερη στροφή σωστά. Πολύ καλά. Πάμε για την επόμενη. Εδώ το ποταμάκι μας το μικρό. Σωστό πέρασμα και πάμε για το πρώτο πλήσιμο. Για πάμε να δούμε τι νερό θα βγάλει. Καλό, καλό θα είναι, έτσι, καλό. Παλήρια. Καλό, καλό. Σωστή κατεύθυνση. Πολύ φορά. Πάμε να ανέβουμε λιγάκι. Πάμε να ανέβουμε λιγάκι. Έλα. Όλα τα μωρά στην πίστα. Σωστού. Γιατί? Οπ. Μία όπιστα είναι εδώ. Βέβαια δεν βαθμολογείται, αλλά ναι. Ίσως δεν πήρε την κατάλληλη φορά. Πάμε στην επόμενη προσπάθεια. Κανονικά είναι εδώ με ένα βάθμο ποινή, αλλά είναι εκτός θέαμα που είπαμε. Προσφέρει θέαμα. Είναι μόνο για το θέαμα.
Εδώ έχει κάποιο κρέμασμα, φαντάζομαι, οπότε κάνει μια χιαστή. Απλά μας επιδεικνύει πόσο δύσκολο μπορεί να γίνει αυτό το εμπόδιο. Ακριβώς. Και μετά θα το περάσει με τόσο αυτόν τον τρόπο. Πάλι. Κοίτα θέα όμως το βουνό απέναντι. Χιονισμένο. Ακριβώς εκεί. Αυτό επίτες το έκανε για να μας δείξει. Και από πάνω τα σύννεφα. Καταπληκτικό. Μαριάννα μου κομπλάρισες, τι έγινε, τόσα καλά λόγια σου είπαμε. Αλλά δεν πειράζει, δεν είναι για το θέαμα το η Μαριάννα. Θα πάρει λίγο φορά παραπάνω. Δευτέρα αργό και πάμε. Θα το περάσει τι λες. Αυτή τη φορά ναι. Αυτό είναι, μπράβο Μαριάννα. Δεξιά, αριστερά και πάλι δεξιά. Εδώ έκανε, ξέρεις, άρνηση το όχημα. Πώς κάνουν τα άλογα στους υποδρόμους που αρνούνται να επιδείξουν το εμπόδιο. Ακριβώς. Εδώ έκανε άρνηση το όχημα. Όπιστε και ξανά. Ετοιμάζεται για τη χιαστή. Έχουν ετοιμαστεί οι εργάτες από απέναντι. Ανάπαστα έχουν αφλωθεί οι εργάτες. Σε ετοιμότητα. Χτυπιέται ο Αντώνης ο κριτής. Γιατί χτυπιέται δεν καταλαβαίνω. Και πάμε. Εκεί που θα έπρεπε να έχει κάποια προβληματάκια δεν τα είχε. Και εκεί που δεν έπρεπε τα είχε. Ήταν για λόγους επίδειξης, το είπαμε. Να δώσει λίγο ενδιαφέρον στο εμπόδιο. Είμαι σίγουρος ότι θα το πατήσει πάρα πολύ στην τελική ευθεία. Για να δούμε. Και ναι, ναι, είναι γρήγορη. Μου φαίνεται βγήκε σαν Αθηνός. Το ακροατήριο δεξιά, παιδιά. Το ένθερμο ακροατήριο. Στηρίζει καταπληκτικό. Και χειροκροτεί. Εδώ έχουμε περάσει τον επόμενο διαγωνισμό που είναι διαγωνισμός δεξιοτεχνίας σε μια μικρή πίστα με εμπόδια και απλά παρακολουθούμε πώς θα πρέπει να είναι το σωστό πέρασμα και πώς θα βαθμολογηθούν τα υπόλοιπα αυτοκίνητα. Εδώ είπαμε όταν το περάσει λοιπόν το όχημα. Χωρίς βοήθεια δεν έχεις καθόλου βαθμό, κερδίζεις μπόνους στο βαθμό σου. Μπράβο, αν σε ρημουλκίσουν έχεις βαθμούς ποινής. Έχει βυθίσματα, υψώματα. Βουναλάκια θέλει σωστό τεχνικό πέρασμα, όπως βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε το όχημα συνοδείας, μας έδειξε τη διαδρομή, δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε τις κινήσεις του. Την ίδια διαδρομή θα πρέπει να κάνουμε και οι υπόλοιπες διαγωνιζόμενες αμέσως μετά. Σε συνδυασμό με τον χρόνο που κάναμε στις προηγούμενες διαδρομές, Πέτρο, θα βγάλουμε το τελικό αποτέλεσμα του νικητή. Ακριβώς. Εδώ όχι τόσο θεαματικό πέρασμα, απλά ήταν για να δείξουμε τη διαδρομή. Και έχουμε την πρώτη συμμετοχή. Πέτρο, τι έχουμε εδώ. Η Καρολίνα με το Ford. Oh. Με τον αγροτούρι τους. Πάει προσεκτικά, αργά. Πολύ καλή λήψη. Εδώ είναι ένα δύσκολο σημείο. Εδώ λοιπόν την έκανε. Είδε λίγο σπρώξιμο παραπάνω το αυτοκίνητο. Ίσως λίγη φορά παραπάνω. Το φοβόταν λίγο το όχημα, γι' αυτό. Είναι ένα όχημα επίσης εργοστασιακό. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες για τέτοιου είδους διαδρομές, αλλά νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρει. Βέβαια με λάστικα all terrain της BF Goodrich. Σωστά. Δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσει. Υπό τις οδηγίες του Σπύρου Σπυρόπουλου. Για να δούμε. Θα τα καταφέρει. Νομίζω αυτή τη φορά θα είναι... Κάζει από νωρίς, βλέπεις. Και ναι, κανονικά το εμείς εδώ από την κάμερα το βλέπουμε. Στρίβει το τιμόνι, δεν θέλει στρίψει το τιμόνι εκεί. Με το που αρχίζει και ανεβαίνει, θέλει λίγο τιμόνι αριστερά. Εδώ δουλεύουν λοιπόν οι εργάτες, μου φαίνεται. Ωραία, είχαμε... Οπότε ξέφυγε από αυτό το εμπόδιο, ετοιμάζεται για το επόμενο. Όχι, έχουμε τραύμα με εργάτη. Ναι. Πάντως φαίνεται πόσο αποτελεσματικό μπορεί να είναι οποιοδήποτε αυτοκίνητο με την κατάλληλη βοήθεια. Σιγά σιγά. Διάφορες περίεργες ερωτήσεις από το κοινό. Και το πέρασε. Ωραίο πλάνο. Φοβερό πλάνο. Μιχάλη!
Έτσι δεν μπορείς να φωτογραφείς ποτέ πάντως. Έχουμε κάτι υπογλώσσα, Μιχάλη. Και πάμε στο επόμενο αυτοκίνητο. Πάμε λοιπόν την κλούβα μας. Το Mitsubishi. Με τη Μάγδα. Βλέπεις κάτι λάστιχα που έχει. Βοηθούν πάρα πολύ τα λάστιχα. Σίγουρα. Όμως ακόμα και αυτά τα λάστιχα μπορούν να δημιουργήσουν κάποια μικρά θεματάκια. Θέλει την κατάλληλη φόρα και την κατάλληλη, το κατάλληλο πέρασμα. Τους κατάλληλους χειρισμούς σε βάση. Ακριβώς. Δεν φτάνουν μόνο τα λάστιχα. Η ταχύτητα, η γνώση του αυτοκινήτου και θάρρος. Εδώ ένα μικρό θέμα, αλλά είμαι σίγουρος ότι θα το ξεπεράσει. Ξεπέρασε μόνη της. Για να δούμε. Ξαναπροσπαθεί. Είναι βαρύ το όχημα, μεγάλο το όχημα. Είναι μακρύ. Μακρύ το όχημα. Ακριβώς. Όλα τα καλά τα έχει. Είναι ιδανικό βέβαια για τα cross country να κάθεσαι μέσα και να ζεις μέσα. Χωράει τα πάντα. Με βεμπάστο και τα λοιπά. Και όμως γιατί ήταν ταλαιπωρημένο. Πολλές προσπάθειες. Είναι ταλαιπωρημένο και το έδαφος. Από τις πολλές δωδιές. Θέλει και λίγο φορά παραπάνω και να πατήσει στο σωστό σημείο. Το κοινό περιμένει με αγωνία το μεταξύ να δει τις προσπάθειες της. Και ναι, πέρασε. Αυτό που λέγαμε. Τελικά ήταν εύκολο. Οι κατάλληλες κινήσεις. Πολύ σωστά. Οι κατάλληλες κινήσεις. Μια πολύ καλή πίστα πάλι σχεδιασμένη από την Τεχνική, πολύ τεχνική. Και το πλήσιμο στο τέλος. Πέρασμα πλησίματος. Το επόμενο αυτοκίνητο είναι έτοιμο. Μπαίνει μέσα. Η γκάμπη είναι. Η γκάμπη. Λες. Κάτι γκάμπη ακούω. Έτσι ακούγεται. Πάει να το σπάσει. Έχετε με φόρα, με φόρα. Και αποφασιστικότητα. Σπάστο, σπάστο. Καλά, αέρα. Όπα. Όχι. Έκανε λίγο πίσω, αλλά θα το ξεπεράσει και αυτό. Πω, έρποντα το αυτοκίνητο. Αναδεικνύει τις αρετές του αυτοκίνητου. Έρποντα, ακριβώς. Ορθόνατο. Πάρα πολύ καλή. Δεν χρειάστηκε καθόλου βοήθεια. Είναι διδαγμένη από μένα. Είχε καλό δάσκαλο. Είπαμε, είναι οικογενειακή υπόθεση. Ετοιμάζεται για το πέρασμα πλησίματος, μέχρι να έρθει η επόμενη συμμετοχή. Το πλήσιμα μας έφαγε και θέλουμε ρουλεμάν. Το πλήσιμα. Προσέχετε τα ρουλεμάν σας. Και ετοιμάστε το επόμενο αυτοκίνητο. Βλέπουμε όλοι οι παιδιά, το κοινό παρακολουθεί και απολαμβάνει, γραφράζει και απολαμβάνει πραγματικά τις οποιοδήποτε κινήσεις των οχημάτων. Πάλι Land Cruiser. Πάλι κάποιο έχετε. Όχι, αυτό είναι άλλο, πρέπει να είναι. Αυτό είναι το. Από το Βόλο μου φαίνεται. Σωστά, ναι. Το Βολίτικο. Εκ Βόλου ορμόμενο. Πάρα πολύ καλή. Λίγο γκάζι. Εκεί. Μάλλον θα κάνει λίγο πίσω και ξανά να πάρει λίγη φορά. Του λασποτήρε πώ του βλέπει εδώ, το αυτοκίνητο. Αρκετά καλή. Είναι άξιοι. Όχι, μόλι παρακολούσα του μασπιέδε του οποίου αυτό ήθελα να του πω. Πετάξει. Και ησύχασα. Θα λες ότι βοηθούν σε τέτοιου διαδρομές. Καθόλου. Μετά από κάτω, το πρώτο μας συνεργείο, σίγουρα. Είδες τι ώρα πέρασε. Μπράβο. Πάρα πολύ καλή. Χειροκροτήματα. Θερμά για την γλυκιά μας την Αντιγόνη. Της οποίας δεν δούλευε το VHF. Όποιο VHF και να έπαιρνε, μέσα δημιουργόταν παρεμβολές και δεν μιλούσε, δεν ακούγονταν. Κάτι είχε να κάνει με το αυτοκίνητο μάλλον τότε. Κάτι γινόταν με το αυτοκίνητο. Μήπως το κάνει και επίτης για να τις ακούσουμε εσύ. Πιθανό και αυτό, ξέρω. Μπορεί. Πάμε λοιπόν για την επόμενη. Τώρα έρχεται το επόμενο και έχουμε ένα Wrangler. Είναι η Κατερίνα. Είναι.
Τώρα δώσε αυτό το πέρασμα τώρα στο Ράγκλερ. Δεν νομίζω ότι να χρειαστεί να κάνουμε κάποιο ειδικό σχόλιο. Δεν θα είναι σοβαρό εμπόδιο για αυτό το αυτοκίνητο. Ακριβώς, γιατί το όχημα είναι ψηλό, με λάστιχα. Έχει μεγάλη άρθρωση. Κοντό. Εύκολα. Ναι, θα νομίζω. Και όπως το έχουμε πει, βλέπεις. Πάρα πολύ. Δηλαδή περπατώντας. Και με σωστή ταχύτητα όμως. Και σωστό ρυθμό. Πολύ σημαντικό. Δεν έκοψε, δεν φρένανε. Πολύ ωραία. Με το Mitsubishi, την Έλενα. Με αρκετή φορά. Ένας μικρός θόρυβος, αλλά όχι κάτι το ανησυχητικό. Σε αυτά τα οχήματα, λόγω μήκους θα πρέπει να είναι προσεκτική η προσέγγιση. Αλλά με διορθωτική κίνηση είμαι σίγουρος ότι θα το περάσει. Πάρα πολύ. Πολύ πραγματικά, πολύ ωραία. Καλή εμπειρία, ναι. Ήμουνα λίγο στα ύψη, λες και ήμουνα σε ελικόπτερο. Πετούσες. Ακριβώς. Και... Γι' αυτό έμεινα με εκτός στόμα, δεν μπορούσα να πω κανένα σχόλιο. Χωρίς κανένα σχόλιο. Τίποτα, ναι, πραγματικά. Απροβλημάτιστα, πανεύκολα. Το κατάπια που λένε. Τέτοια λάστιχα εδώ και με τέτοιο ύψος, απολύτως τίποτα. Και το τελευταίο πέρασμα, α, εντυπωσιακό θα έλεγα.